Ένα στρατιώτη σκοτώθηκε και άλλοι έξι τραυματίστηκαν μετά από ισχυρή έκρηξη που σημειώθηκε περίπου 50 χιλιόμετρα νότια τη Βαγδάτη, στο διοικητήριο τη φιλοειρανικής πολιτοφυλακή Χαζ Αζαμπί, η οποία όμω έχει ενταχθεί επισήμως στον ιρακινό στρατό. Το δίκτυο Λαράμπια μετέδωσε πω η βάση έγινε στόχος πυραυλικής επίθεσης, ωστόσο αδιευκρίνιστο παραμένει ποιος την εξαπέλυσε. Αμέσω, τίθεται το ερώτημα εάν κάποιοι προσπάθησαν να καταστρέψουν του Ισραηλινού βαλιστικού πυράβλου Ροξ, που είχαν πέσει σχεδόν άθεκτοι στα χέρια των Ιρακινών. Η Χάστα Σαμπή ήταν η καταλληλότερη οργάνωση για να του παραλάβει, να του ασφαλίσει και εν συνεχεία να του παραδώσει στου Ιρανού. Ο πύραυλο, σύμφωνα με τα όσα έχουν γίνει γνωστά, διαθέτει πολλαπλό σύστημα καθοδήγηση, το οποίο του επιτρέπει να πραγματοποιεί ναυτιλία ακόμη και χωρί τη χρήση GPS ή έντονων παρεμβολών. Ο πύραυλο εμφανίστηκε για πρώτη φορά στην έκθεση Εροίντια το 2019 και είναι πιστοποιημένο για μεταφορά από τα μαχητικά F-16I Εάν όντω οι πύραυλοι βρισκόντουσαν στη βάση τη φιλοειρανική πολιτοφυλακή, το επόμενο ερώτημα που τίθεται είναι εάν καταστράφηκαν από την έκρηξη. Το Διοικητήριο των Αμερικανικών Ενόπλων Δυνάμεων, που είναι αρμόδιο για την περιοχή τη Μέση Ανατολή, αρνήθηκε κάθε έμπλοκη στο κτύπημα. Ισραηλινό αξιωματούχο διαβεβαίωσε πω δεν ευθύνεται το Ισραήλ. Αν οι Ηνωμένε Πολιτείε και το Ισραήλ δεν ευθύνονται για το κτύπημα, αυτό τότε είναι ένα μυστήριο για το ποιο το έκανε.